σήμερα το πρωί εκτελέστηκε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που αφορά τα δύο αναψυκτήρια στους Αγίους Αποστόλους, τα οποία και σφραγίστηκαν. Από όταν ανέλαβα τη διαχείριση του επίμαχου θέματος, χρησιμοποίησα όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτουμε για την επικράτηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των εσόδων του Δήμου Χανίου. Έφερα το θέμα της διοικητικής αποβολής στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, το οποίο και έλαβε τη σχετική απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ζήτησα επίσης την συνδρομή των συναρμόδιων υπηρεσιών του κράτους κατά τον προβλεπόμενο βέβαια τρόπο και συγκεκριμένα της ελληνικής αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Τελικά, όπως βλέπετε σήμερα, αποδείξαμε ότι όταν οι ενέργειες είναι αποφασιστικές, μεθοδικές και νόμιμες, έχουμε γρήγορα τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, που είναι η διασφάλιση της δημοτικής μας περιουσίας και αυτά χωρίς μάλιστα περιττό θόρυβο. Θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες για την επαναλειτουργία των δύο αναψυκτηρίων. Αύριο, μετά την εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152, θα γνωρίζουμε τις επόμενες ενέργειές μας. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Τι διαφορετικό υπήρχε στη διαδικασία η οποία έγινε σε σχέση με την διαδικασία του κυρίου Βλαχάκη, ώστε να απαιτηθεί τελικά να παραιτηθεί ο Αντιδήμαρχος? Καταρχήν, η διαδικασία δεν ήταν μια επιλογή και μόνο ενός αντιδημάρχου, ήταν η διαδικασία η οποία είχε προκριθεί. Ορισμένες όμως διαφορετικές ενέργειες και ένας διαφορετικός τρόπος, τον οποίο βέβαια δεν επιλέξαμε εμείς, οδήγησε σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Βιάστηκε δηλαδή ουσιαστικά ο αντιδήμαρχος? Είναι προφανές ότι βιάστηκε. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνουν κάποιες. Κύριε Δήμαρχε, η σημερινή του δήλωση όμως κάνει λόγο πως η σημερινή διαδικασία είναι μια ηθική δικαίωση για τον ίδιο. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι αν είχε δικαιωθεί ο κύριος Αντιδήμαρχος, προφανώς και θα είχε κλείσει τις καντίνες. Αυτός που δικαιώθηκε θεωρώ ότι είναι ο Δήμαρχος Χανίων, η Δημοτική Αρχή Χανίων και το Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων, που έκαναν όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και τις αποφάσισαν και έχουμε πολύ γρήγορα, θεωρώ, το αποτέλεσμα που πρέπει. Υπάρχει μια ερώτηση. Αν δεν είχαν προηγηθεί τα όσα προηγήθησαν με την παρέτηση του Βλαχάκη, με την ανάδειξη του θέματος του κ. Βλαχάκη και το σήμερα θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο όπου θα είχατε μαζί σας και μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διοικητική αποβολή των μισθωτών? Είναι βέβαιο ότι θα είχαμε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αρκεί οι ενέργειες να είχαν γίνει νωρίτερα και όπως έπρεπε. Μάλιστα, η απόφαση, η σημερινή διαδικασία θα είχε λήξει κατά τη γνώμη μου νωρίτερα, αν δεν είχαν γίνει κάποιοι επιμέρους, κατά τη γνώμη μου, όχι σωστοί χειρισμοί. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η διαδικασία να ανατραπεί από το δικαστήριο? Μας είπατε κάτι ότι έχει γίνει προσφυγή από τους έως τώρα εκμεταλλευτές των δύο καντινών. Η προσφυγή την οποία ανέφερα είναι ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152, όπου εκεί θα συζητηθεί μια διαδικασία που αποφάσισε και μια απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Εάν ο Δήμος Χανίων δικαιωθεί, τότε θα είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι πλειοδότησαν στο διαγωνισμό να πληρώσουν το αντίστοιχο τίμημα και να μπορέσουν νομίμως να εργαστούν. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, προφανώς δεν μπορούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να το κάνουν και προφανώς σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία που είναι θα επαναπροκηρυχθεί ουσιαστικά ο διαγωνισμός. Κύριε Δήμαρχε, επειδή είμαστε όμως μέσα στην τουριστική σεζόν και μιλάμε για δύο καντίνες σε κέρια σημεία που εξυπηρετούν κάποιες αρκετές ανάγκες των επισκεπτών και στους Άγιους Αποστόλους και στη Χρυσή Ακτή, πόσο διάστημα πιστεύετε ότι θα πάρει μέχρι να ξανανοίξουν και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο? Εμείς θα προβούμε το συντομότερο δυνατόν σε αυτές τις ενέργειες, διότι καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Όμως δεν είναι δυνατόν να μην προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, τις νόμιμες ενέργειες και να επιτρέψουμε να χρησιμοποιείται η περιουσία του Δήμου με τρόπο που δεν είναι κανονικός.
Καλή καλή.